Την οφειλόμενη τιμή προς τους ευεργέτες των Ιωαννίνων αποδίδει το Δήμος Ιωαννιτών με έναν κύκλο εκδηλώσεων και η αρχή έγινε χθες με την τιμητική εκδήλωση για την Ελευθερία Μπάρκα, τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη και την Αλεξάνδρα Ελένη Γκάστη. Αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από φόρο τιμής, έρχονται να γνωρίσουν στο ευρύ κοινό τους ευεργέτες, συνδέοντάς τους με την περιουσία που κληροδότησαν στο Δήμο αλλά και τους σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί. Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας τόνισε πως τα Γιάννα ειδικότερα και η Ήπειρος γενικότερα είχαν την τύχη να είναι η γενέθλια γη πολλών εθνικών ευεργετών. Ανθρώπων που δόρισαν, όπως είπε, ουσιαστικά μέρος ή ακόμα και ολόκληρη την περιουσία τους στην πατρίδα, χαράσσοντας με το αποτύπωμά τους την ιστορία και την εξέλιξη αυτού του τόπου, ο οποίος δεν θα ήταν ο ίδιος χωρίς τη δική τους ανιδιοτέλεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συστηματική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών και την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Γεωργία Γιώτη για την ανάδειξη και αξιοποίηση σε σημαντικό βαθμό όσων κληροδοτημάτων διαχειρίζεται ο Δήμος. Σήμερα ξεκινά ουσιαστικά ένας κύκλος εκδηλώσεων μνήμης, τιμής αλλά και προβολής των ανθρώπων αυτών με τρεις σπουδαίους ευεργέτες. Την Ελευθερία Μπάρκα, τον Κωνσταντίνο Ιωαννίδη και την Αλεξάνδρα Ελένη Γκαστή. Πρόκειται για μία εκδήλωση που εκτός από φόρος τιμής έρχεται να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τους ευεργέτες, συνδέοντάς τους με την περιουσία που κληροδότησαν στο Δήμο, αλλά και τους σκοπούς που αυτή εξυπηρετεί. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτούς που με την προσφορά τους άφησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις και ολόκληρης της Ελλάδας. Δεν μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι πως τα τελευταία 4 χρόνια το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, με τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Γωγό Γιώτη, και την ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτό, έχει καταφέρει να αναδείξει και να αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό όσα κληροδοτήματα διαχειρίζεται ο Δήμος. Και ξέρετε ότι αυτή είναι η ουσία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η χρηστή και αποδοτική διαχείριση των κληροδοτημάτων αυτών από το Δήμο είναι και ο λόγος που οι ευεργέτες εμπιστεύτηκαν στην αυτοδιοίκηση την περιουσία τους προς όφελος των Γιαννιωτών, των πολιτών αυτής της πόλης. Εμείς ως Δημοτική Αρχή προχωράμε έχοντας πάντα στο νου μας αυτή την ευθύνη απέναντι τόσο στους ευεργέτες όσο και στην κοινωνία, και νομίζω ότι μέχρι σήμερα τα δείγματα γραφής μας είναι πέρα για πέρα θετικά. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, άλλωστε σήμερα υπάρχουν εδώ επιστήμονες, απόγονοι ορισμένων ευεργετών και η κυρία Γιώτη που θα μας μιλήσουν αναλυτικά για τη ζωή και το έργο τους. Κλείνοντας, θα ήθελα μόνο να πω ότι η Δημοτική μας Αρχή και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος δεσμεύομαι όπως θα συνεχίσουμε να τιμούμε τη βούληση των διαθετών και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία που μας κληροδότησαν οι ευεργέτες προς όφελος του Δήμου και των πολιτών. Στην συνέχεια, το λόγο πήρε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα κληροδοτήματα του Δήμου Γεωργία Γιώτη, η οποία είχε και την ευθύνη της εκδήλωσης. Η κυρία Γιώτη αναφέρθηκε στο σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την πληρέστερη ενημέρωση της γενιώτικης κοινωνίας για τα κληροδοτήματα του Δήμου, τους ανθρώπους που τα διέθεσαν, ποια είναι αυτά, πού βρίσκονται, ποια η κατάστασή τους και ποιος ο σκοπός τους, αλλά και στη δουλειά που κάνει το Τμήμα Κληροδοτημάτων συνολικά, ώστε να αξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας τα κληροδοτήματα αυτά. Όσο για τα 3 πρόσωπα που τιμήθηκαν με την χθεσινή εκδήλωση και οι 3 τους προνόησαν και διέθεσαν τις περιουσίες τους για την παιδεία και την εκπαίδευση. Τιμόμενα πρόσωπα απόψε, η Ελευθερία Μπάρκα, ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και η Αλεξάνδρα Ελένη Γκαστή. Και οι 3 τους έλαβαν μια σημαντική απόφαση και ταυτόχρονα δύσκολη για πολλούς ανθρώπους. Διέθεσαν τις περιουσίες τους για την παιδεία και την εκπαίδευση. Αυτοί λοιπόν οι ευαίσθητοι άνθρωποι παραμένουν ακόμη και σήμερα στην αφάνεια, μη έχοντας γίνει γνωστοί στην ευρύτερη κοινωνία των Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στους νεότερους για τη ζωή και τη δράση τους. Ενώ έλαβαν και αυτοί αποφάσεις ανάλογες με αυτές των εθνικών μας ευεργετών, σε πιο τοπικό βέβαια επίπεδο, έχουν μείνει στη σκιά τους. Χρέος μας να τους αναδείξουμε, να κάνουμε γνωστή την ευεργεσία τους, την προσωπικότητά τους. Οι κοινοφιλείς περιουσίες αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο για το Δήμο μας. Τομείς όπως η πρόνοια, η κοινωνική μέρημνα, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός ενισχύονται οικονομικά με αρκετά μεγάλα ποσά ετησίως. Ακίνητα κληροδοτημάτων έχουν δώσει λύσεις στέγασης δομών και υπηρεσιών. Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται 16 ενεργά κληροδοτήματα, δηλαδή όσα δημιουργούν έσοδο-έξοδο και υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό και υπολογισμό.
Σαφώς υπάρχουν περισσότερα και είναι επιτεκτική ανάγκη καταγραφής και αποτύπωσης όλων αυτών. Για τον λόγο αυτό, προσπαθούμε ήδη να συστήσουμε μητρό, στο οποίο ανατρέχοντας στο παρελθόν κανείς, να μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τη δωρεά ή κληροδοσία. Έχει ήδη δρομολογηθεί αρμοδίως στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου έτοιμη για ονοματοθεσία οδών, που θα φέρουν τα ονόματά τους, σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ήδη γίνει αυτό, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων που θα φέρουν την υπονομία του κληροδοτήματος, σε όσες περιπτώσεις έχει κριθεί απαραίτητο. Προτάθηκε ακόμη να συγκεντρωθούν όλες οι προτιμήσεις των ευεργετών και να δημιουργηθεί μια διαδρομή με εικαστικές παρεμβάσεις τους στον χώρο του Πάρκου Πριστινέλλων. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την κυρία Μέρη Κωστή, φιλόλογο ιστορικό τέως πανεπιστημιακό, τον Κώστα Ιωαννίδη Κοσματοπόλη, απόγονο του Ευεργέτη, οι οποίοι παρουσίασαν άγνωστες πτυχές από τη ζωή και το έργο των ευεργετών, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και η Ελπινίκη Μπάρκα, απόγονος της Ευεργέτιδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας Βασίλης Μιχελάκης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο αντιπρίτανης Μινάς Πασχόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου. Χαιρετισμό εκ μέρους της Περιφέρειας απευθυνέ η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Γιούλα Μητροκώστα. Η Πύρος είναι ο τόπος των ευεργετών. Τα Ιωάννινα επίσης είναι η πόλη των ανθρώπων οι οποίοι, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, δόρισαν την περιουσία τους, είτε το σύνολο είτε μέρος αυτής. Και είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή που κάνετε να γνωρίσουμε όλοι οι συμπολίτες την προσφορά, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι πραγματικά προσέφεραν το καλύτερο και ό,τι έχουν δημιουργήσει στον τόπο μας. Αξίζουν λοιπόν εκείνο που πρέπει εν κατακλείδη όλοι να έχουμε στο νου μας ως αυτοδιοίκηση, να σεβαστούμε την επιθυμία των ευεργετών, πραγματικά όπως έχουν την τελευταία τους βούληση δώσει, το προς όφελος της τοπικής κοινωνίας να είναι η διάθεση των περιουσιών τους, η σωστή αξιοποίηση και πραγματικά έτσι και μόνο. Και εκείνοι θα είναι ήσυχοι και εμείς θα έχουμε κάνει σωστά το έργο σε αυτοδιοίκηση.